Ευχαριστώ. Προχωράω στην επόμενη ερώτηση από τον κύριο Κώστα Ζαβόπουλο από την Αυγή, απευθύνεται στον κύριο Πρωθυπουργό. Κύριε Πρόεδρε, οι κυβερνητικές αποφάσεις που αφορούν την αύξηση του ορίου των μαθητών στις σχολικές αίθουσες, την αύξηση της πληρότητας των πλοίων και στους όρους ανοίγματος του τουρισμού είχαν το πράσινο φως της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση ακολουθεί πιστά τις εισηγήσεις των ειδικών, ποιοι οι λόγοι της άρνησής της να δώσει στη δημοσιότητα τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής? Καταρχάς, όλες οι αποφάσεις μας πάρθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις των ειδικών. Επειδή έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για τον τουρισμό, θέλω να επισημάνω αυτό το οποίο εμένα τουλάχιστον μου φαίνεται αυτονόητο, ότι η έξαρση των κρουμάτων την είδαμε στις αρχές Νοεμβρίου. Δεν την είδαμε τον Αύγουστο ή στις αρχές Σεπτεμβρίου, όπου είχαμε σημαντικές για τα δεδομένα τουριστικές ροές στη χώρα, για τον απρόσωτο λόγο ότι καταφέραμε μέσω του συστήματος το οποίο είχαμε χρησιμοποιήσει και μέσω του έξυπνου τέστινγκ που κάναμε, να μην έχουμε προβλήματα μετάδοσης από επισκέπτες στην τοπική μας κοινότητα και από εκεί και πέρα ζητήματα τα οποία θα οδηγούσαν σε μια γρηγορότερη αύξηση των ρυθμών μετάδοσης του ιού. Τα δεδομένα για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και για τον Αύγουστο έχουν παρουσιαστεί και δείχνουν μια μικρή πολύ σταδιακή αύξηση, όπως σας είπα, απολύτως ελεγχόμενη. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπε και ο κύριος Τσιόδρας, η Επιτροπή καταλήγει τελικά σε μία απόφαση. Δεν σημαίνει ότι αυτή η απόφαση είναι πάντα ομόφωνη. Και το ζήτημα των σχολείων υπήρχαν διαφορετικές απόψεις, οι οποίες εκφράζονται στην Επιτροπή, αλλά χρέος της Επιτροπής είναι να καταλήγει τελικά, έστω και δια ψηφοφορίας, αν αυτό είναι απαραίτητο, σε μία κοινή συνισταμένη. Και αυτό γίνεται. Θα είναι αδιανόητο να πιστεύουμε ότι λέγονται διαφορετικά πράγματα στην Επιτροπή από αυτά τα οποία βγαίνουν προς τα έξω. Τολμώ να πω ότι είναι και μια προσβολή προς τους ίδιους επιστήμονες. Θέλω επίσης να πω ότι πάρα πολλοί από τους επιστήμονες οι οποίοι συμμετέχουν στην Επιτροπή, και θέλω να τους ευχαριστήσω προσωπικά τον καθένα και την καθεμία ξεχωριστά για όλη τη δουλειά που έχουν κάνει, έχουν λόγο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι και ευτυχώς που το κάνουν αυτό, διότι μας βοηθούν και μας υποστηρίζουν στη συνολική προσπάθεια. Και ναι, μπορεί να υπάρχουν αποχρώσεις. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Όμως η Επιτροπή λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες και καταλήγει τελικά σε συστάσεις τις οποίες πάντα η κυβέρνηση λαμβάνει υπόψη. Η ευθύνη όμως, η τελική ευθύνη όμως, είναι της κυβέρνησης. Φαντάζομαι, υποθέτω θα υπάρχει και κάποια στιγμή θα επανέλθω, θα μου δοθεί η δυνατότητα να επανέλθω στο ζήτημα των μέσων μαζικής μεταφοράς. Αυτονόητη η σύσταση της Επιτροπής για την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Το πώς θα το κάνουμε, το αν και το πώς μπορούμε να το κάνουμε, είναι δικιά μας δουλειά, δεν είναι δουλειά της Επιτροπής.